thrust.band. Παπάκι, καλό μεσημεράκι! Έτοιμοι! Μες στα κύματα. Μένω εδώ, μένω εδώ. Τώρα είναι το παιδί σου και μέσα θα καώ. Αυτή έμενε εκεί. Διαμαρτία είσαι εσύ στην πίστα όταν χορεύεις. Τα φιλιά μου στη Μαρία γέννησε. Όχι. Πότε. Θα το γεννήσει εκεί στα εξωτερικά. Α, θα έχει άλλη υπηκότητα. Τι ωραία. Μπράβο. Τα φιλιά μου η Μαρία δεν θα βγει ποτέ να μας πει τίποτα. Τώρα με την κοιλιά. Ή όταν γεννάει ακόμα καλύτερα. Ή αν γεννήσει στο νερό να το κάνουμε live, ρε Στέλιο. Έλα. Όταν εγώ βλέπω τέτοια αποσπάσματα που είδαμε μόλις τώρα, έχω καταλάβει ποιο τελειώνει η εκπομπή. Δεν έχει να παίξει ξανθούλα κάτι. Να είναι καλά τα κορίτσια που χορεύουνε. Δεν βγαίνει. Αυτό είναι. Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα, 31 του Μάη, πάει και ο Μάιος. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Πότε τελειώνει? 3 Ιουλίου. Α, Ιούλιο αυτοί πάνε. Κρίμα. Μήπως πάω καλεσμένος που τελειώσουμε νωρίτερα. Κουράγιο, Κατερίνα μου, κουράγιο. Σεπτέμβρη θέλει άλλη. Έκανε και τις διακοπές. Γιορτάζει. Δεν το περίμενε. Γενέθλια. Να πω ότι δεν το περίμενα, να πω ότι δεν το ήθελα, να πω ότι δεν μου αρέσει. Θα πω ψέματα. Αλλά... Ευχηθούμε να είναι η τελευταία χρονιά χωρίς αγκαλιές. Κατερινάκη μου γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και όλους σας, πραγματικά. Άλλαξα και ένα ρούχο να το ζήσω στα γενέθλιά μου. Κατάλαβες, θα κάνω 2-3 εμφανίσεις. Ωραίο όμως. Ωραία, εσύ γιατί κάνεις έτσι δηλαδή. Εδώ άλλες τα κάνουν χωρίς λόγο. Τι ωραία, μπράβο. Εντελώς τυχαίο αυτό που βάλατε. Χρόνια πολλά. Να... Να ζήσεις, Κωνσταντίνα. Εντάξει, εμείς την Κωνσταντίνα έχουμε εδώ. Να ζήσεις, Σταματίνα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώτες το φως. Και όλοι να λένε να μοιάζω φως. Χρόνια πολλά, Σταματίνα. Και δεν χρειάζεται να είναι γιορτή, παιδί μου. Βλέπεις και οι άλλες τι κάνουν. Άλλαζε κάθε μέρα. Πόσα break έχεις, αν έχεις τόσα ρούχα να αλλάζουν, παιδιά. Φτάνει. Έχουν μείνει στοκ. Πάνε και παίρνουν, άλλαξε ο καιρός. Να μπουν και τα χειμερινά τα τελευταία, να τελειώνουμε, παιδιά. Θα πάνε. Σαν οικοδεσπότης που είστε τόσο ευθύς, αν κουραστείτε, θα πείτε εντάξει, παιδιά, πήγε 12.30 να το διαλύσουμε. Όχι. Ή για την παρέα. Για την παρέα. Άρα στους φίλους σας είστε λίγο πιο. Γλυκός και ανεκτικός. Γιατί γενικά έχουμε μια εικόνα... δεν είμαι γλυκός.
Σας βεβαιώ γι' αυτό. Έχει τύχει, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος που σας αγαπά, παλιότερα ίσως οι γονείς σας, τώρα η σύζυγός σας, ίσως... να σας πει ότι γλύκανε λίγο για κοινωνικούς λόγους ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αυστηρός. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι τόσο αυστηρός όσο φαντάζεστε. Είμαι πιο πολύ. Στην επαρχία, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την τύχη να σας δουν τόσο συχνά. Αν έρθει κάποιος να βγάλετε μια selfie, όχι για αγκαλιά. Είναι ρωτάτε για πράγματα, δεν θα σας απαντήσω. Τα έχω απαντήσει πολλές φορές. Για αγκαλιές και φιλιά. Για selfie. Τα έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Δεν το πάει για κακό. Μα έτσι έχω απαντήσει 500 φορές αυτά τα θέματα. 610. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν προσπαθώ να βγάλω έτσι αλλά κάτι. Χρόνια πολλά στα προσπαθείτε να βγάλετε κάτι πικάντικο, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Σας απαντώ ότι δεν θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Τον αγαπώ. Έχω γενέθλια, οπότε είναι λίγο πιο ανοιχτό. Οπότε χιλιόχρονο. Η μουσική βάλε στο τέρμα. Μπράβο! Καλλιδάκια! Έρχεται. Αρχικά τώρα, δεν ξέρω, ας πούμε, στη δική μου τη γιορτή, αν μου φέρνετε τον κύριο Μπέζο, κάπως θα έλεγα τι γίνεται, παιδιά. Γιατί είναι ο άνθρωπος, επειδή τα έχει πει, κατάλαβες, και ήταν και πολύ ευγενικός γενικότερα εννοώ, αλλά τα έχει πει. Ο άνθρωπος είναι ηθοποιός και εκεί τελειώνει. Δεν θέλει φωτογραφίες, δεν θέλει αγκαλιές, τον ευνόησε και η εποχή τώρα. Καλά, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να σου πω ότι το έχει πει. Πολύ πονήρο, αλεπού. Αλεπού εορτάζουσα. Μπέτι. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ, να ξέρεις ότι μπήκα στο καμαρίνι σου πριν έρθω για να ντυθώ. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, οπότε... Όχι, αλλά μύριζε μια πολύ έντονη κολόνια. Είχα βάλει λίγο για να. Συγγνώμη, έχει καμαρίνο ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Τι κολόνια είναι αυτή που βάλες? Δεν έχω βάλει, μιλήσει τώρα. Ποιανού ήταν η κολόνια ευρυκτική? Τέλος πάντων, η ερώτηση ποια είναι. Η ερώτηση είναι, αν σου λέγανε να πεις τι επάγγελμα κάνεις. Μπακάλισα, έχω ένα μπακάλικο. Να προσδιοριστείς βασικά. Γιατί έχω παρουσίαση, ηθοποιός, τραγούδι. Να κάνω όλα και συμφέρον σε ενοχλία κάποιον. Καθόλου. Απλά πρέπει να επιλέξεις ένα. Εγώ, κοίταξε να δεις. Πιο πολύ παρουσιάστρια με θεωρώ. Να σου πω η αλήθεια είναι και εγώ το ίδιο. Έχουμε και όνομα σε τούμε, βέβαια, σε εκπομπή. Α, αυτός, παιδιά. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Παύλο! Επίθεση. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Δεν το λέω επιθετικά. Δεν το λέω επιθετικά. Έλα, έλα, λίγο, λίγο χαμογέλα. Κι ο κόσμος θα μορφύνει ξανά. Η εκπομπή πρέπει να αλλάξει όνομα. Όχι δικιά μας. Δηλαδή... Δεν είναι κανένα χαμόγελο. Ο Κωνσταντίνος τι έπαθε από το άρωμα. Ήτανε λίγο επιθετικός, δεν ήτανε. Και γιατί έπρεπε να διαλέξει μια ιδιότητα η Μπέτη. Και μπράβο στην Μπέτη, ωραία μαλλιά για να μπορείς να απαντήσεις έτσι. Αυτό τώρα θέλει να πηγαίνει έρχεται. Πολύ ωραία, δεν θα ξαναπάει, το ξέρουμε. Να κρατήσουμε τα πλάνα, να έχουμε τη θυμό μας. Έλα εδώ, Μπέτη μου. Σύμφωνα με το βιβλίο της Φάρμας. Τι βλέπω. Τι κάνει γιατί μια φοράδα φάρμα. Για να προσελκύσει ερωτικά έναν επιβίτορα. Ουρί. Ουρί. Η Βίτα τρίβεται πάνω του για πολλή ώρα. Αλφα, 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 αλφα. Όλοι λοιπόν συμφωνείτε ότι η φοράδα... Ουρί. Ναι, γιατί δεν κάθεται. Ακόμα και να πάει ο επιβίτορας και ναι. Η φοράδα να θέλει κιόλας. Ναι. Πρέπει να είναι σε ίστρο πολύ μεγάλο για να άλλο κάτσει. Πράγμα. Και στο λέω από εμπειρία. Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατά μαύρη ζωή. Πολύ ωραία τα αποσπάσματά σας. Ωραία, σηκωθήκαμε από το σπίτι μας δευτεριάτικα. Αυτό είναι αλήθεια που συμβαίνει. Ήταν τελικά το Α η απάντηση. Α, το Α η απάντηση. Α, ουρί. Άκου τώρα και αυτά μόνα τους. Α... Το ψ, ψ, μακριά είναι φοράδα. Το ψ, ψ, μακριά δεν γίνεται από τη φοράδα. Αυτό είναι ο επιβίτορας. Τι τα... Δεν βγαίνω κουβέντα, δεν θέλω να κλείσει, δεν θέλω. Να κλείσουμε για πάντα αυτή την εκπομπή. Είναι αμαρτία. Έχω κάτι. Τι θα κάνω. Θα έρχομαι το μεσημέρι να κάθομαι εδώ δύο ώρες. Εσύ δεν θα πας φυλακή. Από το Στέλιο θα πάμε, Αγγελικούλα, να ξέρεις. Κάθεσε πάνω. Εδώ είμαστε. Γιατί? Καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά στο Sky. Πού αλλού θα μπορούσε να ήταν η πιο ωραία παρέα του Σαββατοκύριακου. Σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι.
Πόπο, δεν μπορώ. Τα μαλλιά της Αντελή να χτύπα το κουδούνι παλιά. Δεν είναι πολύ κίτρινα. Μήπως είναι τα φώτα. Α, έτσι είναι τα φώτα, μήπως. Είναι τόσο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτή τη στιγμή που. Ναι, ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε, φτιάχνουμε. Τα μαλλιά δεν είναι τίποτα. Μήπως πρέπει να τα σταντάρει λίγο, Στέλιο, δεν ξέρω. Μίλαμε, Κατκέν, για να έρθει στο χρώμα το σωστό, το ωραίο. Μπράβο! Η άλλη παρεξηγήθηκε. Με μάσκαλε. Σε εσά θα έρθει, πω στεναχωρηθήκαμε, μη χάσει την πελάτησα. Μαρία, ήρθατε από την Κινέτα. Ναι. Και είστε γειτόνισσα τη Ζωοζό. Ναι. Γνωρίζεστε, α πούμε, πείτε. Βέβαια, η Ζωζό πλέον ένα πρόσωπο αρκετά αναγνωρίσιμο. Το αρκετά αναγνωρίσιμο είναι πλέον. Understatement. Είναι η Ακρόπολη και μετά είναι η Ζωζό Σαμπουτζάκη στην Ελλάδα. Ακριβώς. Α, ωραία γειτόνισσα. Πώ είναι η Ζωζό, α πούμε, η απλή Ζωζό στου δρόμου τη Κινέτα. Είναι, όπω το είπατε, είναι. Ναι. Πάρα πολύ απλή. Δηλαδή... Όποτε περνάω από την Κινέτα, λέω τι ωραία εδώ να ερχόμουν για διακοπές. Ναι, να έρθετε, αυτό σας είπα. Μα πού να μείνω, δεν έχει ξενοδοχεία. Έχει. Είναι καλό. Ποιο? Ναι, είναι ρεσό. Τι είναι? Ρεσό. Είναι πεντάστερο. Α, ριζόρτ. Τις πιο ωραίες, μπράβο. Πιο ωραίο είναι το ρεσό. Παιδιά, μπορεί να σας πω κάτι, μπορεί το ριζόρ. Γελάτε, έλα. Αγγελική, τι έχουν πάθει τα γέλια των δημοσιογράφων μας. Κάτι χαλάνε κι αυτά. Κοίταξε, μπορεί παιδιά, επειδή τώρα γελάτε, μπορεί το ριζόρτ είναι αγγλικά. Ριζόρτ. Μπορεί στα γαλλικά να λέγεται ριζό. Τι νόμορ, ξέρετε γαλλικά και δουλεύετε εδώ. Μπράβο, ωραία τύχη, κατσικαριτήρια. Χόμπι έχεις? Χόμπι όχι, μόνο το βράδυ μου σκολάω, μετά αρχίζω τα νυχτερινά περπατήματα. Και όταν νυχτοπερπατάς τι κάνεις? Προσπαθώ να διασκεδάσω, να περάσω τον χρόνο μου. Μήπως χορεύεις κιόλας? Αρκετά. Και τι ακριβώς χορεύεις? Διάφορες χορούς, ανάλογα τι... Κάτι διαφορετικό που δεν χορεύουν οι περισσότεροι. Τώρα τελευταία μάθαινα του έργ κάτι. Έλα ρε φίλε, είσαι καλός. Δύσκολος χορός. Δύσκολος. Και το σώμα δικό μου βοηθάει, αλλά το παλεύω. Εντάξει, αν υπάρχει θέληση, νομίζω αυτό βγαίνει από μέσα, δεν είναι θέμα σώματος. Είναι θέμα στιγμής. Και ψυχής. Μαζί. Δείξε μου, δεν ξέρω. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rum. Δεν ξέρω. Θα το χορέψεις άμα να το ξαναβάλω. Όχι, όχι. Δεν μπορώ. Παιδιά. Ποιος κάνει κουμάντο, όχι εγώ. Η Αγγελική. Αγγελική, πες να σταματήσουμε, δεν με ακούνε. Εντάξει. Τι είμαι, σαν το θείο το μεθυσμένο που του δίνουν ποτέ και έλα θείο χορεύει και χορεύει το ζεμπέκι. Τι είμαι αυτό. Μπράβο, δεν είναι και εύκολο να βγεις στην τηλεόραση να κάνεις τουρκ. Πάρα πολύ. Δεν το έκανε καλά ο Μάρκος. Ο Μάρκος το πήγαινε μπρος, ο άλλος μπρος τα πίσω, δεν είναι. Δεν ξέρω, αγαπούλα μου. Για σας είναι αυτά, για τα νιάτα. Εμείς γεράσαμε. Τι προτάσεις σου κάνανε? Κοίταξε, είναι και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Σιρινάκης που με ξέρει χρόνια. Αυτή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρον προτάσεις που μου έχουν κάνει που θα τη συζητήσω τον άλλο μήνα. Με μία ταινία ερωτικού περιεχομένου. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, ο Ελλάδα είναι 57 χρονών. Είναι σαν τιμή μου, να σου πω την αλήθεια. Έχει σεξ και μαγειρική, όπως γράφτηκε. Η ιδέα είναι αυτή, να κάνω μία εκπομπή μαγειρικής με ερωτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, στο Sky. Να συνδυάσω τα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ στη ζωή μου, να κάνω έρωτα και να τρώω. Reality σου προτείνω. Όχι, μου είχαν πει για το Boys, αλλά επειδή είχα ακόμα συμβόλαιο δεν μπορούσα να πάω να τραγουδήσω. Λέει ότι δεν μπορεί να πάει να
δουλέψει ο άνθρωπος κάπου τώρα, γιατί το συμβόλαιο με το Star και με το Masterchef. Αλλιώς θα πήγαινε στο Voice. Ναι, και όποιες προτάσεις έχει δεχθεί, τις απορρίπτει. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα. Όχι, όποιος έχει συμβόλαιο. Ωραίο κούρεμα έκανε. Θέλει να φύγει, πρέπει να γυρίσει ερωτική ταινία δηλαδή. Εσύ δεν τα ακούσα αυτά, Ρίγα. Εσύ δεν τα ακούσα αυτά. Εσύ δεν τα ακούσα του χρόνου, σε βλέπω στο Σιρινάκι να κάνει. Σαν ταινία παλιά που τέλος δεν έχει η αγάπη σε ρόλο που κανείς δεν αντέχει. Παίζει πλέον για μας σε θέατρο άδειο με φινάλε μας. Μα θέλει κουράγιο. Παιδιά, τι έχει γίνει? Οριακά αισθάνομαι άσχημα που δεν έχει πάρει ο κύριος Σιρινάκης τηλέφωνο. Με την πάντα μου θα πήγαινα. Θα ήταν πιο, κατάλαβες μετά. Εδώ τα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός τελείωσε το Masterchef, αποφύτησε. Δεν είχε βγει νικητής, όχι. Εντάξει. Αλλά πολύ ωραίο το κούρεμα, δεν είχε αυτό το κούρεμα. Μπράβο του, πολύ ωραίο. Και τώρα ήταν σε μπαρμπέρικο, πήγε, δουλεύει εκεί ή πήγε για το Q. Ωραία. Και του έγινε πρόταση να κάνει μία εκπομπή. Μία εκπομπή με συνταγές πολύ δυνατές. Και σου λέει τι ωραίο. Ναι, παιδιά, γιατί πρέπει να βρίσκουμε αυτό που μας αρέσει και να περνάμε καλά. Σου λέει, μου αρέσει η μαγειρική και το σεξ. Τι μπορώ να κάνω? Μία εκπομπή μαγειρικής. Μπράβο στο, καλή επιτυχία. Κυριακή απόγευμα έχω κενό στο πρόγραμμα. Μια χαρά να έρθει εδώ. Να έρθει να παίζουμε και τα αποσπάσματα διπλής. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και πρόλαβα. Μια όμορφη διάθεση έχουμε σήμερα, όπως και κάθε αρχή της εβδομάδας, όπως και κάθε μέρα. Γιατί να μην την έχουμε άλλωστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Χάρη, Χάρη, Χάρη. Κάνε μας, χάρισε μου ένα χαμόγελό σου. Ναι, αυτό πάντα. Αμήνωση χρειάζεται. Τι εκπέμπουμε όταν είμαστε καλά? Λοιπόν, η κάμερα σε μένα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Με συγχωρείτε, τα εκπέμπω τώρα. Εκπέμπουμε ερωτόνια. Παίρνουμε αυτό το μοιραίο βλέμμα και εκπέμπουμε ερωτόνια. Έτσι πρέπει. Χρειάζεται. Εγώ έχω πολλά ερωτόνια τα οποία θέλουν να απελευθερωθούν. Το νου σα! Ερώτα μου, ερώτα μου, είδε πάλι στα όνειρά μου. Εμμονή, θεά είσαι, η φωτιά μου. Πόσε ρίσε, απρόσκλητε επισκεφτή. Υπάρχουν τα ερωτόνια. Δεν το ήξερα, ρε παιδιά, εγώ ότι υπάρχουν ερωτόνια. Είμαστε σίγουροι. Γιατί Μαρέσκου είχε ζώνια, δεν λέγαμε. Συγγνώμη, να σε βοηθήσω, γιατί αναρωτιέσαι. Γιατί έχεις να μου πεις κάτι. Φυσικά. Δεν πιστεύω καταρχήν. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ και ένα τέταρτο έχεις γεράσει, γιατί ήρθες έτσι? Πώς είμαι? Σε χτυπάει το κότσι? Γιατί δεν το πας καλά τώρα? Όχι, Νικόλα, καθόμουν και μου διασε το πόδι μου. Αυτή να την κουνάμε, θα ανοίξει μέσα που την έχετε και περιμένει. Και ακουμπάει. Υπάρχει δεν είναι εύκολη τηλεόραση. Υπάρχει το ερωτόνια. Υπάρχει το ερωτόνια. Αναρωτιέμαι μήπως το λέει για το χεζόνια, κατάλαβες. Εγώ ξέρεις τι έχω. Αυτή τι έχει πάθει και αργή σήμερα. Εγώ ξέρεις τι έχω. Όχι. Μπαρτζόνιο, Νικόλα. Τι είναι, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Γιατί δεν με χειροκροτήσατε αμέσως? Γιατί, ρε αγάπη μου, και η κρυάδα έχει ένα μέτρο. Δεν δηλαδή, έχει με, παιδιά, το, δεν έχει μέτρο η κρυάδα. Ναι, αυτό, δεν έχει μέτρο. Τόσα, αυτό καινούριο που φοράς. Α, ποιο? Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό σου. Mm. Σεξουαλικό. Βγάλ το, βγάλ το να δεις, ωραίο. Το βγάζεις, είναι βαθιά. Όχι, είναι μακρύ. Είναι μακρύ, ρε παιδί. Που βλέπουν συγγενείς και φίλοι, φύγε. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Παναγιώτη, πρόσεχε, πρόσεχε. Τώρα έτσι θα τη βγάλουμε. Παναγιώτη, πρόσεχε. Κουράγιο, αγόρι μου. Ζήτα αύξηση, Παναγιώτη, να ζητήσει το παιδί. Πολύ ωραία. Δεν έχω να πω κάτι, γιατί είπε τις πιο ωραίες ατάκες. Μπράβο στο κομμωτήριο πάνω. Αυτά είναι τα γνωστά στο γόνατο, που θα τις φάξω και τις δύο. Πολύ ωραίο. Αλλά επειδή έχω και πολλά κορίτσια, θα κοιτάξω να δώσω και στα παιδιά μου και να δώσω και ένα τζιβγοέιαμ. Τι? Θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγα βήματα τον καλεσμένο μας. Και να πούμε στους φιλεθεατές ότι είσαι διαγωνιστής φεστιβάλ. Η οποία αυτή η άσκηση μας βοηθάει να σχηματίσουμε το γλουτό μας. Και θέλουμε καλό σχηματισμένο γλουτό. Δεν βλέπετε? Εννοείται. Εδώ. Έτσι. Πόγκο, πόγκο. Έχει να λυστώ, παιδιά, με σαμπουάν.
και να είναι μετά σαν τζιβό. Ένα σκληρό πράγμα και λέω Παναγία μου. Όλα εδώ θα τα πούμε και θα ενημερωνόνται και οι τηλεθεατές μας και εμείς. Αλαλούμ, αλαλούμ. Αλαλούμ, αλαλούμ. Άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψε τα να πάμε πιο καλά στο χαρτούμ. Αλαλούμ, αλαλούμ. Μιλάμε, μάζεψε τα να πάμε πιο καλά στο χαρτού. Τι άμμο, ρε. Διαγωνητής. Διαγωνατής, δεν το ξέρω καλά. Ωραίο διαγωνατής. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι ο διοργανωτής. Αυτό νομίζετε, γι' αυτό το βάλατε. Αλήθεια λέω. Δεν είναι. Είναι κάτω από το διοργανωτή. Κάνει, διαγανώνει ό,τι δεν έχει αφήσει ο προηγούμενος. Για να μην γίνει όλο το event τζιβό. Τζιβό και το νερό είναι τζιβό. Μπράβο στην Αγγελική Γιαννακοπούλου. Δεν σέβεται τίποτα, ρε φίλε, για να κάνει την εκπομπή της. Πιστεύω όμως, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι ο Στέφανος είχε επίγνωση των φωνητικών του αδυναμιών, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν είχε άλλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν και κάτι που πιστεύω ότι τον έκανε ακόμη πιο συμπαθή στον κόσμο. Μπράβο. Και το λέω αυτό γιατί το κορίτσι του, ας πούμε, η Μαριάννα, δεν έχει επίγνωση των φωνητικών της αδυναμιών. Έτοιμοι! Πριν τελειώσει η εκπομπή, ρώτα το Θέμη πότε θα έχει λίγο χρόνο, γιατί θέλω να δείξω αυτή τη βδομάδα ένα ξόρκι της Κατίνας που ήταν για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Τι μας έκανε, για να ξεκίνησε, νομίζω, ξεκίνησαν τα παιδιά. Δεν τα πιάσανε. Δεν ξεκινάνε ακόμα. Όπου να είναι, μάλιστα. Βεβαίως. Ναι. Συνεννοηθείτε μετά με τον Χρήστο, ποια μέρα να το παίξουμε. Για να περάσουμε τις εξετάσεις. Στην ίδια. Ωραίο, ωραίο, κυρία Μάρα. Καλά, βέβαια, πρέπει από τα ξόρκια να διαβάζουν λίγο και τα παιδιά. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, δίνανε εξετάσεις τότε επί Κατίνας. Όχι Κατίνα, η Μάρα. Ποια Μάρα. Είμαι ένα ξόρκι που μας έκανε η Κατίνα όταν δίναμε, είπε. Η Κατίνα καλέ πρόπερση πέθανε. Πότε ήτανε, είχαν εξετάσεις επί Κατίνας. Κάηκα τώρα. Όχι αλήθεια ρώτα, δεν φαίνεται, αλλά είναι αλήθεια. Επί Μάρας είχαν. Τους έκανε η κυρία Κατίνα, ήρθε να μας πει από το Μεσολόγγι. Άκου λίγο να σου πω, κυρία Κατίνα από το Μεσολόγγι. Η Κατίνα δεν ήτανε πάρα πολύ παλιά τότε, όποτε, πότε ήτανε. Η... Α, το πνεύμα το ακούω. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας διαβάσουν τα παιδιά, αλλά το πρωί που σηκωνόμασταν και εγώ θυμάμαι παλιά, τι ωραία και τρώγαμε και μία ολόκληρη σοκολάτα για να έχουμε... Γιατί πιστεύαμε ότι θα γράψουμε. Τίποτα. Μόνο κιλά παίρναμε, όλοι είχαμε κοπεί. Αλλά όπως τρώσεις σοκολάτα το πρωί, να σου κάνει και εύκολο ένα ωραίο ξόρκι, να πας σαν άνθρωπος να δώσεις. Μπράβο. Πολύ καλό. Και εσύ ευχαριστώ εδώ, τη καρδιά μου. Εντάξει, αυτό είναι το δώρο μεγάλο. Το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει κάνει δεν θέλω τίποτα. Ό,τι δράστηκα. Το μεγαλύτερο δώρο τη ζωή μου. Μην μου ξαναπαραπονεθεί ότι σου κάνω δώρα. Τρία χρόνια πριν. Ναι. Γι' αυτό σε είχα διαλέξει και σε κυνήγαγα και σε παρακάλαγα σε μεγάλη την πάρα. Κάναμε τα πάντα μαζί. Όλα. Και τελικά άξιζε όλο αυτό το κυνήγι. Όλα άξιζε. Μπορεί να χωρίσαμε, αλλά. Αλλά πίσω η συμπεθέρα παρακολουθεί. Με το κόκκινο μαντήλι. Το κερδίσα έναν άνθρωπο στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εγώ. Πόση ώρα έπαιρνα τα παπούτσια το 34 τα ποδαρούσαν να ήταν. Λίγο κρασί, λίγο φίλοι, φίλοι. Όχι, όχι, θέλω να τα ακούω. Θέλω να έχουν γεμάτες, κάτσε εδώ. Δεν έχω μετανιώσει στιγμή. Α, τι μας νοιάζει. Για ό,τι έκανα για να είμαστε μαζί. Μπράβο. Σε φανταστικό παιδί. Πίσω εκείνη η μαμά της Μαριαλένας. Χαιρετάει, έρχεται με το πλοίο. Σε ευχαριστώ για το ταξίδι και το δώρο που έκανες. Έπρεπε, Σάκη μου, να σε πάω στον αγώνα για να μου τα πεις όλα αυτά. Δεν πειράζει, αγόρι μου, καλή ώρα πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα. Στο κορμί σου
Χορτένο, μπράβο. Καινούρι, αυτό που πήγε η Ιδρά. Όχι, δεν τα είδα όλα. Να δω, συγγνώμη, αυτό είναι η Ιδρά δηλαδή. Α, τώρα που το γύρισε. Άκου, αυτός ήταν Ιδρά και η άλλη Μάη, Άμι. Μπράβο το παιδί. Μπράβο, μπράβο το παιδί, το γλέντισε. Όχι, θα κάτι να σκάσει. Πολύ προχώρησε, έκανε βήμα. Ανάξιος είναι αυτός που στείνει αγώνα. Τριαντάφυλλος, κατάλαβες. Τριαντάφυλλος είναι. Κοίταξε, να το κάνουν το παιχνίδι, να μην ψηφίζει ο κόσμος. Μπράβο. Να ψηφίζει η Επιτροπή. Και Μπελχανάς πήγε εκεί, έχει κύκλωμα μεγάλο, τον ψηφίζει ο κόσμος. Μια χαρά βολεύεται, αυτό είναι αδικία. Αυτό το παίζει του 43, δεν το γύρισε να παίζει του 43. Κάθε εκεί πέρα τον Μπελχανά, όχι το πόδι του πονάει, όχι ο πονάει, όχι το αυτή του πονάει. Κάθε μέρα πονάει και από κάτι. Τι είναι τόση κοροϊδία. Να το διώξουν, να το ψηφίσουν και να το διώξουν. Τηλεόραση κάνω. Α, ωραία. Ξεκάθαρες ισορροπίες που υπάρχουν στην παραλία πλέον. Ή μαζί με το Σάκη, δεύτερος κρίκος για τον Ηλία, 1-1 το σκορ. Δεν το κατάλαβα, δεν το θες. Σου λυπήθηκε η ψυχή μου. Κρίκος για τη Μαργαλένα, 2-1, περνάει μπροστά η Μαργαλένα. Εύστοχος ο Τριαντάφυλλος. Α, έπαιξε. Ο δεύτερος καλύτερος χρόνος μετά τον Σάκη Κατσούλη. Παραλίγο και το δεύτερο. Ένα άνοιξε τα μπαλάκια. Δεύτερος κρίκος για τον Σάκη. Φτάνει στον τελικό απέναντι στον Ηλία. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι είπε ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα. Στην ομάδα σταματάς, Γιώργο. Μαργαλένα, λίγο πιο μπροστά. Πολύ ταλαιπωρία. Γλίτωσε. Τα και πάλι κλείνοντας τη μύτη. Η Ελένη δεν έχει πετύχει κάτι. Δεύτερος κρίκος. Μπράβο. Η Μαργαλένα θα ταξιδέψει για να δει τον αγώνα του NBA και θα επιλέξει κι άλλο ένα άτομο. Ποιο άραγε. Ήταν η μοναδική φορά. Πρέπει να κάνετε... Τι... Να το πω. Ήταν η μοναδική φορά που χάρηκα που έχασα. Δεν είναι καλό, θα είμαι. Εγώ τέτοια τύχη. Ξεσμπαίναν σχεδόν από μόνα τους. Μπράβο. Θέλω αυτή τη τηλεόραση. Σιγά σιγά. Στον κύριο Μπέζο.